να είναι η αρχή της λύσης. Η μεγάλη επιτυχία είναι ότι επίσημα πια αναγνωρίζεται το προσφυγικό σε εμάς και το μεταναστευτικό στην Ιταλία σαν προβλήματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αλλά είναι ευρωπαϊκά. Άρα και η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Οι εικόνες που βλέπουμε ωστόσο τόσο στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Μουζάλη, όσο και στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, για να μην πω για τα νησιά που είναι δεδομένο, είναι εικόνες που δείχνουν ότι ακόμη χρειάζονται πολλά. Δεν είναι δεδομένο. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει κάθε φορά. Η προσπάθειά μας είναι αυτή η εικόνα να κρατάει μονάχα για λίγο και το πετυχαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Δεν εξαρτιέται πάντα από εμάς. Δηλαδή, αν η ροή ξαφνικά σήμερα είναι τεράστια, θα έχουμε πρόβλημα στη Μυτιλήνη. Το θέμα είναι να το έχουμε για μια μέρα, δύο και να το λύνουμε γρήγορα. Την άποψη ότι πρέπει να φυλαχθούν καλύτερα τα σύνορα. Οι πρόσφυγες δεν είναι εχθροί. Στους πρόσφυγες, ξέρετε, δεν υπάρχει. Εμείς έχουμε αυτό το σε εισαγωγικά λυπηρό πλεονέκτημα. Έχουμε πρόσφυγες το 80%. Με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, τους κανονισμούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο, οι πρόσφυγες οφείλει να τους υποδέχεσαι και όχι να τους αποθείς. Άρα πιστεύω ότι θα αλλάξει και η άποψη που διατυπώνεται στην Ευρώπη από χώρες όπως η Ουγγαρία. Είναι μειονότητα, μικρή μειονότητα. Ήδη στη Σύνοδο Κορυφής δείξαν σημάδια υποχώρησης. Είναι μια μικρή μειονότητα. Εγώ συμμετείχα στις συνόδους των υπουργών, η οποία βρίσκει πολύ μεγάλη χλεβή στην Ευρώπη. Δεν τους αρέσει αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι θα υποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν. Η συνεργασία σας με τον Πρωθυπουργό, κύριε Μπουζάλα. Είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να μην είναι καλή. Θεωρεί το προσφυγικό σαν μείζον ζήτημα, ίσως το μεγαλύτερο μετά το οικονομικό πρόβλημα. Νομίζω ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων μας θα κάνουμε πράγματα. Θα κρυθεί αυτό. Γεια σας. Καλή σας ημέρα, λοιπόν.